Τελικά μου έβγαλε το check engine light error. Οπότε παιδιά, δεν ξέρω, βγάλτε την, πουλήστε την, πετάξτε την, ξαναβάλτε τη μαμά και μην ξανασχοληθείτε. Αυτά από μένα, like και σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για την εξάτμιση σε αυτό το βίντεο. Γενικότερα από την εξάτμιση είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά προέκυψε το γνωστό θέμα του check engine light, δηλαδή ανάβει το λαμπάκι της ένδειξης κάποιας βλάβης. Εδώ αν δούμε, το check engine παραμένει αναμένο ακόμα και όταν βάλουμε μπροστά τη μηχανή. Που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πού οφείλεται και αν όντως το προκαλεί η εξάτμιση αυτό το πρόβλημα. Για να το δούμε αυτό αρχικά, πρέπει είτε να πάμε στην αντιπροσωπεία για να συνδέσουν το μηχανάκι πάνω στον εγκέφαλο και να πάρουμε το error code, είτε αν μας πέφτει μακριά η αντιπροσωπεία ή αν θεωρούμε ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, πρέπει να πάρουμε ένα OBD scanner και να δούμε το error code μόνοι μας. Και σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αρχικά, για να διαβάσουμε τα errors, χρειαζόμαστε ένα OBD scanner. Τώρα, αν θα είναι σε αυτή τη μορφή, δηλαδή που είναι OBD scanner που συνδέεται με Bluetooth και Wi-Fi στο app, στο κινητό, ή αν θα είναι ένα από τα άλλα που έχουν την οθόνη πάνω και δεν χρειάζεται άλλο app, δεν μας πειράζει. Αυτό όμως που θα χρειαστούμε και στις δύο περιπτώσεις είναι έναν adapter. Αυτός ο adapter πάει από 16 pin σε 6 pin και χρησιμοποιείται για να κουμπώσουμε πάνω στη διαγνωστική πόρτα που έχει το μηχανάκι. Η διαγνωστική πόρτα βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Θα βγάλουμε τη σέλα και θα σας δείξω ακριβώς που πρέπει να συνδεθούμε. Λοιπόν, έχουμε αφαιρέσει τη σέλα και τώρα αυτό που ψάχνουμε είναι αυτό εδώ το καλωδιάκι που έχει το μαύρο το πλαστικό το κάλυμα, και πρέπει να αφαιρέσουμε και το μαύρο το κάλυμα και το κόκκινο το καπάκι, και εδώ θα συνδεθεί ο αντάπτορας πάνω στον οποίο θα συνδέσουμε το OBD scanner. Θα τα συνδέσω ένα λεπτάκι και επανέρχομαι. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει τον αντάπτορα. Αυτό είναι το OBD μας που θα συνδεθεί στο κινητό μέσω Bluetooth και ο αντάπτορας συνδέεται εδώ. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ρεύμα και βλέπουμε ότι το OBD μας έχει πάρει ρεύμα αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Οπότε, πάμε στην εφαρμογή στο κινητό. Δεν ξέρω τώρα πόσο καλά φαίνεται, αλλά θα πατήσουμε το connect. Και έχουμε συνδεθεί. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά πρώτα και σας ενημερώνω γιατί βλέπω. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση έχουμε συνδέσει το OBD. Βλέπουμε ότι αναβοσβήνουν όλα τα λαμπάκια. Γενικά, πριν σας πω ποιο είναι το error code, αυτά τα μηχανάκια, τα καινούργια που είναι Euro 5 Plus, βγάζουν πολλές φορές το check engine light όταν αλλάζουμε το τελικό, γιατί έχουν δύο αισθητήρες λάμδα. Τον ένα τον αισθητήρα τον έχουν πριν τον καταλύτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Εδώ είναι ο αισθητήρας λάμδα πριν τον καταλύτη και ο δεύτερος είναι εδώ μετά τον καταλύτη. Οπότε, όταν αλλάζουμε το τελικό, ο δεύτερος αισθητήρας που είναι μετά τον καταλύτη παίρνει διαφορετικές μετρήσεις από αυτές που έπαιρνε με το μαμά τελικό, οπότε συνήθως είναι ο υπεύθυνος για το error. Λοιπόν, το error που μας δίνει το OBD scanner είναι το P0139. Όπως σωστά υποθέσαμε, είναι ο Oxygen Sensor, δηλαδή ο αισθητήρας λάμδα 2, στο Bank 1. Αυτό τι σημαίνει? Το Bank 1 ουσιαστικά είναι σε ποιο μπλοκ της μηχανής βρίσκεται. Επειδή αυτό το μηχανάκι είναι απλά δικύλινδρο, έχει ένα μπλοκ, οπότε είναι το Bank 1.
και το Oxygen Sensor 2 είναι ο δεύτερος. Και το error διαβάζει slow response, που συνήθως αυτό έχει να κάνει με τις διαφορετικές μετρήσεις που διαβάζει ο αισθητήρας Lambda. Τώρα, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε αυτό. Αρχικά, το πιο εύκολο είναι να σβήσουμε τη βλάβη και να δούμε αν θα επανέλθει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν επανέρχεται. Σε κάποιες άλλες, μετά από κάποια χιλιόμετρα, επανέρχεται. Οπότε, σε περίπτωση που ξανά επανέλθει από μερικά χιλιόμετρα, έχω διαβάσει στο ίντερνετ ότι αν βάλουμε εδώ στο σημείο που συνδέεται το τελικό με την εξάτμιση μια ειδική σιλικόνη εξατμίσεων, εμποδίζουμε οξυγόνο παραπανήσιο να πάει στον δεύτερο αισθητήρα και αυτό λύνει το θέμα. Αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο. Αν ούτε αυτό το στάδιο δουλέψει, τότε μπορούμε είτε να πάρουμε έναν κλέφτη. Ο κλέφτης ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα σπήρωμα που μπαίνει ανάμεσα στην εξάτμιση και στον δεύτερο αισθητήρα Lambda και έχει ένα μικρό καταλύτη μέσα, ώστε ο δεύτερος αισθητήρας Lambda να διαβάζει πιο σωστές μετρήσεις. Και δεν εννοώ σωστές μετρήσεις ότι με τον κλέφτη θα διαβάζει σωστά, απλά επειδή θα παρεμβάλλεται ο κλέφτης ανάμεσα στον αισθητήρα Lambda και στην εξάτμιση, δεν θα έχει αυτές τις αυξομοιώσεις ο αισθητήρας, με αποτέλεσμα να μην μας δημιουργεί το πρόβλημα. Τώρα, για αρχή θα σβήσουμε το error και θα κάνουμε μερικά χιλιόμετρα να δούμε αν θα ξαναεμφανιστεί. Αν θα ξαναεμφανιστεί, πάμε για το επόμενο βήμα, που είναι να τοποθετήσουμε αυτή την ειδική σιλικόνη στο σημείο ένωσης του τελικού και της εξάτμισης, και βήμα 3 είναι να βάλουμε τον κλέφτη. Λοιπόν, κάναμε το clear, οπότε θεωρητικά πρέπει να έχει φύγει το error από εδώ, και όντως έχει φύγει. Για να βάλουμε μπροστά να δούμε αν θα εμφανιστεί. Προς το παρόν δεν έχει εμφανιστεί, οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι βάζουμε τη σέλα, κάνουμε μια μικρή βόλτα να δούμε αν θα εμφανιστεί κατευθείαν. Αν δεν εμφανιστεί κατευθείαν, βγάζουμε το OBD να μην είναι εδώ συνδεμένο. Θα κάνουμε όσα χιλιόμετρα χρειαστεί και βλέπουμε. Αυτά για αρχή και θα επανέλθω. Ωραία, γυρίσαμε από τη βολτούλα μας. Το ζεστάναμε έτσι αρκετά το μηχανάκι. Δώσαμε έτσι στροφές για να δούμε αν θα βγάλει κανένα error. Μετά από την πρώτη βόλτα βλέπουμε εδώ ότι δεν βγάζει κανένα error, οπότε είμαστε μια χαρά. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Αφαιρούμε από κάτω το OBD και τον adaptera και το αφήνουμε όπως είναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί και ξαναβγεί το error, θα επανέλθω με δεύτερο βιντάκι, part 2, για να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Μην απελπίζεστε, όλα λύνονται. Τα λέμε στο επόμενο.